για τον Τζίμι. Ο Τζίμις είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει καλά εγώ τον κόσμο εδώ μέσα. Ωραία, δεν ξέρει τους ανθρώπους για τον Τζίμι. Και είναι λίγο διστακτικό. Συγγνώμη, Αλίκη, που πήρα και μίλησα για σένα χωρίς να είσαι παρόν. Είμαι λίγο μεγάλο, γιατί δεν έχω χρόνο. Συγγνώμη που μίλησα για σένα χωρίς να είσαι παρόν, αλλά δεν μπορώ να ακούω και μαλακίες να βρίζουν συνέχεια. Μια κούκλα, μια κούκλα. Βγει έξω η Κατέ, έχει μπουζουκλέρι. Πού θα πάει Μαρή? Κορίτσια, ακούστε με, αυτή η τουαλέτα δεν μου έμπαινε. Έχω να τη βάλω από το γάμο του αδερφού μου πριν 19 και κάτι χρόνια, 19,5 χρόνια. Τώρα χωράει και είναι μια χαρά, βλέπω. Με τόσο σε νύχτη που έχεις ρίξει στο TikTok, έχεις χάσει πολλά κιλά, κορίτσι μου. Πίτσα μου, αγάπη μου. Πολλά. Έλα. Εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια. Και να εσύ, κάνετε αγάπη. Κλείστε επίσης, τα γαμμένα χρόνια. Πολλά καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Επίσης σε όλες, τη Μίνα, τη Κίτσα, τη Μέρη, που ξέρω και τι προβλήματα και έχει περαστικά τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλίκη. Να είσαι καλά, κορίτσια. Την Αλεξία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αλίκη. Την Τάνια, βγείτε ρε παιδιά έξω. Κλείστε εγώ τα τώρα, ναι, στο μπάνιο μπαίνω και βγαίνω. Γιατί, α, πέρα θα πάω, γιατί την κοίτα να δεις ρε εσύ, Αλίκη. Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι άνθρωπος που εκεί που φτύνω δεν γλύφω. Άμα με βρήσεις, άμα με βρήσεις, δεν θέλω ρε φίλε επικοινωνία. Καμία, δεν θέλω. Ανακατεύομαι, συγχαίνω με τον άλλον μετά. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, μου έκανε μια άδικη επίθεση η Τζένι προχτές. Αυτό ήθελα να πω, το λύσατε με, την, με τον Τζενάκη. Το έλυσα με εγώ την Τζένι. Εγώ δεν έχω λοιπόν, θέμα, δεν ξέρω εδώ, απλά εγώ δεν θα είμαι αυτή που ήμουν με την Τζένι. Ωραία, τέλος. Σεβαστό, λέω, σεβαστό, σεβαστό, σεβαστό. Ωραία. Δεν αλλά πρόκειται να είναι να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο. Μέρη, να σου πω κάτι, γιατί έχεις νομίζει ότι οι υπόλοιπες είναι το ίδιο όπως ήταν πιο παλιά. Πάντα έχουν προφυλάξεις. Από εδώ και πέρα προφοράμε προφυλακτικό στις κουβέντες. Κορίτσια, ακούστε με λίγο. Και να μην με προσβάλλει, δεν μπορώ να το δω ρε παιδιά με το ίδιο μάτι. Μέρη, και να μην θέλει μία την άλλη. Καλό είναι να ρίξουμε τους τόνους. Ναι, ναι. Να μην ασχολείται μία με την άλλη. Φτιάχνει γουστάρι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εγώ με τα κορίτσια δεν έχω κάτι. Και μου είπε να πάω στο διάλογο, χρυσκοχειρουργή. Αχ, ρε Μέρη, τώρα και εσύ, μην το συνεχίζει. Δεν είναι ωραία να συνεχίζονται. Σεβαστό είναι η γνώμη σου που είπε προηγουμένω. Και του λέω τι ξεφτιλίκια είναι αυτά που κάνουν. Όντω, είναι ξεφτιλίκια. Μην τα συνεχίζουμε, δεν είναι ωραίο. Επειδή τα ξέρω από την αδερφή σου, σου ζητάω ολόψυχα συγγνώμη εγώ εδώ δημόσια εκ μέρους της Αλεξίας. Είναι νευρικιά στα νεύρα της. Δεν υπάρχει καλή. Είναι, δεν είναι νευρικιά, παρορμητική είναι η Τζέννη. Όχι, όχι. Παρορμητική. Το λέει αλλά δεν το εννοεί. Το λέει αλλά δεν το εννοεί. Ναι ρε κορίτσια. Δεν τα εννοεί, ήταν μια ζωή κυρία. Ποτέ δεν είναι πλάκη. Δεν αμφιβάλλωμα, αυτό είπα, Αλίκη. Αλήθεια, αυτό είπα στις Βικτόριας. Πρέπει να είναι είμαστε αγάπη μου. Είχε επίπεδο η Τζέννη, είχε ένα επίπεδο. Αλλά είναι η στιγμή, η ρημάδα η στιγμή που μπορεί να σου γαμίσει όλη την ψυχολογία, τα πάντα, να σε γαμίσει. Είναι μια στιγμή, κατάλαβες. Ωραία, ήταν λάθος της. Να, η στιγμή αυτή. Κατάλαβε, τελείωσε, είναι σαν να μην το είπε ποτέ. Κατά βάθος είναι ένα χρυσό παιδί. Δεν είναι κολοπέδι, η Αλεξία να το ξέρετε. Μα κολοπέδι, δεν θα είναι. Μα δεν θα έχει τόσους ανθρώπους γύρω της. Δεν λέω αυτό, Αλίκη. Εγώ την είχα πολύ κυρία και την είχα πολύ ψηλά την Τζένι, το πιστεύεις. Την είχα πολύ ψηλά. Και γενικά, αν δει και τα μηνύματα που της έστελνα, ήταν μηνύματα αγάπης, ναι, 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 ναι. Ποτέ δεν την έβρισα εγώ. Ποτέ δεν την πρόσφερα, ποτέ δεν ανακατεύτηκα σε δικά της θέματα. Θα πρέπει να κατέβω, παιδί, δεν έχω χρόνο για να βγούμε έξω. Άκουσε με Μέρη προσεκτικά. Έχω μιλήσει και πριβέ. Πραγματικά δεν την αναγνωρίζω μέσα στο TikTok. Δεν είναι αυτό το παιδί. Έχει κάνει στροφή 360 μοίρες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι... Προς το κακό ή προς το καλό. Προς το κακό, αλλά του στόματος. Να. Στα λόγια μόνο προσέχετε. Είναι παρορμητική και νευρική. Μπράβο. Κατά τα άλλα, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Απλά, έχει μπερδέψει κάτι πολύ σημαντικό η Τζένι. Για σας, η Αλεξία για μένα.
την πραγματική ζωή με την εικονική πραγματικότητα που είναι εδώ πέρα το Matrix. Θεωρεί τους διαδικτυακούς της φίλους ενίοτε πολλές φορές καλύτερα, παράδειγμα από την Αλίκη που την ξέρει 30 χρόνια και έχουμε φάει με τα σχολήσω σκατά μαζί. Τους θεωρεί, παράδειγμα δίνω έτσι, να μην παρεξηγηθώ προς Θεού, είτε με τον Τζιμ είτε με τον Ντόλι, τους θεωρεί ανώτερους, ενώ η πραγματική της φίλη είμαι εγώ ή κάποια άλλη. Ναι. Σε αυτή την τοπία έχουν πέσει όμως πάρα πολλές. Κοίταξε, Αλίκη, εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα. Εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα εδώ μέσα μαζί, Αλίκη. Εμείς είμαστε φίλες στην πραγματική ζωή. Θα βρεθούμε καμιά φορά σε κανένα παράθυρο, αραιά και πού. Έχεις το λάι σου, ενώ με τον Τζίμι και με τον Ντόλι. Εγώ είμαι κάθε μέρα μαζί. Κατάλαβε. Τζένι, τι λες. Και κάθε μέρα να είσαι, μπορούν να αναπληρώσουν. Τον ένα όχι, χρόνο που όχι, σου λέω. Εμείς, όχι. Εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα εδώ μέσα σε παράθυρα, στα live σου, στα live το, που πάω εγώ. Βρισκόμαστε αραιά και που άλλο η πραγματική ζωή που έχουμε έξω εμείς. Εδώ μιλάμε για εδώ μέσα. Εγώ επειδή στο Τζίμι. Ναι, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Στεναχωρέθηκα. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα για τον Τζίμι. Μεγαλώνετε εδώ μέσα. Μωρία Λίκη, όσο μεγαλώνεις είσαι πιο σοφή μου φαίνεται. Παιδιά, ο μεγαλειότητος που είναι από κάτω είναι πολύ καλόν φίλος. Ο μεγαλειότατος 19. Λέει μια πολύ σοφή κουβέντα. Η έκθεση στον αέρα όταν δεν ξέρεις να τη χειριστεί είναι επικίνδυνη. Σωστά. Η Τζέννη δυστυχώς δεν έχει την εμπειρία τη δική μου από κάμερες, από τηλεοπτικές εκπομπές, από μαναφούκια, από καμπούριδες, από όλα αυτά. Όχι. Και πολλοί δεν την έχουν με αποτέλεσμα να εκτίθονται, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα χρυσό παιδί. Ναι, καλά, δεν αφιβάλλουμε εμείς για αυτό το πράγμα. Απλώς ήταν τη στιγμή που τσαντίστηκε η Μέρη. Λογικό είναι. Και εκείνη ήταν η στιγμή αδυναμία. Βρίσκεσαι προεκπλήξεων για έναν άνθρωπο να μιλάει τόσο άσχημα για σένα, ενώ δεν τον έχει πειράξει ποτέ όμως, έτσι. Ναι, είστε στη στιγμή αδυναμία. Μου έγραψε μέσα στο προφίλ μου περαστικά. Μου γράφει μέσα στο προφίλ μου. Είδε ότι έκανα χειρουργείο και μου γράφει περαστικά και τις απάντησα. Θα βάλω. Πίνω καφέ, παιδιά. Θέλω να πιω τον καφέ και μετά θα βάλω το κραγιό. Είναι πολύ μεγαλειότατα για τα 30 φυλάκια. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Λοιπόν, και μετά βλέπω και μου κάνει μια επίθεση. Χωρίς να την πειράξω, να την προσβάλλω ποτέ. Ποτέ. Ήταν φορτισμένη από κάποιον άλλον, μου φαίνεται. Όχι, δεν ήμουν φορτισμένη. Εγώ έχω μια αδυναμία στο Τζίμι. Ο Τζίμις ξέρει ότι του έχω αδυναμία και ο Τζίμις μου είχε αδυναμία, αλλά ο Τζίμις, ξέρω γιατί ο Τζίμις δεν θέλει να πάρει θέση. Γνωρίζω ότι εγώ ξέρω πολύ καλά τον Τζίμι. Εσείς τον ξέρετε από εδώ μέσα. Τι να πω, ο Τζίμις δεν θέλει. Όχι, εγώ δεν τον ξέρω λόγος. Από εδώ μέσα. Ωραία. Άμα το ξέρεις και απ' έξω, το ξέρεις και καλύτερα από όλους εδώ τους υπόλοιπους, ρε Σημέρι. Ναι, εγώ και εσύ. Ναι. Μα βρε Τζέν, τόση λοιπόν. Ώρα και επαναλαμβάνουμε, δεν το χαρακτηρίζω με τον άνθρωπο. Όχι, δεν απλώς είπα ρε παιδί μου. Μια θέση όχι, για την Τάνια που έπρεπε να την προφυλάξει. Δεν είπαν τα κορίτσια κάτι για τον άνθρωπο. Όχι. Να λήξει το θέμα, παρακαλώ, μιλάει η πρόεδρος. Έληξε το θέμα. Ωραία. Φτάνει. Πάει, τέλος. Φτάνει, το έχουμε αναλύσει, το περάσαμε από το μήλο 15 φορές. Οκ. Όλα καλά, όλα ανθυρά που έλεγε και ο Μπουτσάς. Έτσι. Δεν θέλω έτσι. Το κακό. Δεν σας άκουγα, είχα χαμηλώσει τη φωνή, δεν σας άκουγα. Συγγνώμη, πήρε ο Πιτσιρικάς το αμόρε. Να μου ευχηθεί γιατί πάει με κάτι. Άλλη τέκνα τζου από εκεί. Άλλη τέκνα τζου. Τέκνα τζου, τέκνα τζου. Καθίστε ρε παιδιά, είστε χρονών είναι, τι τέκνα τζου. Πόσο είναι, τέκνα τζου είναι μπροστά σου, Μαρία. Τα 25. Πόσο είναι, 16? 25. Τεκνατζού, δεν είσαι. Με ταυτότητα. Γιατί. Άμα ήταν τσιγκάνος, θα είχε και 5-6 παιδιά. Μπορεί να πει το. Και ίσως να γίνει να πάει σκοτά παιδιά. Να ρωτήσω κάτι γιατί θα πρέπει να κατέβω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τη Μίνα. Μίνα, πώς πας με την υγεία σου, κοπελάρα μου. Γεια σου, Αστερίξ μου. Περιμένω να περάσουν οι γιορτές και μπαίνω πάλι νοσοκομείο. Τα ίδια και η μαμά. Νιώθει πόνος, ναι. Έκανε υπέρηχο και στις 3 του Γενάρη θα κάνει και, πώς το λένε, όχι,
Αυτό που σου βάζουν το υγρό που είναι από το Τσερνομπίλ. Μαγνητική. Όχι, καλέ, όχι σε πανιογραφία. Καλέ, γράφτε το κόλλησε το μυαλό μου που σου βάζουν το υγρό που είναι σαν το Τσερνομπίλ. Ναι, μωρέ, το έκανα και εγώ αυτό. Ένα μωρέ, το σκιογραφικό. Όχι, όχι. Σπιθυρογράφημα. Σπιθυρογράφημα, μπράβο. Ναι, άχι το καλό. Ναι. Ωραία. Δεν βρήκαμε εδώ. Εδώ είχαν για το Μάρτιο. Κορίτσια, λοιπόν, θέλω να πω στον πάνω, γιατί θα πεταχτώ λίγο απέναντι. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Φιλάκια σε όλους. Καλά να περάσετε. Αλίκη, καλά να περάσεις. Και του χρόνου με υγεία σε όλους. Θα σε πάρω και αύριο πριν. Έγινε. Έγινε, έγινε, έγινε. Γεια σου, Αλίκη. Χρόνια πολλά. Φιλάκια σε όλες. Πάρε έναν αποκλεισμό για να ρωτάς πιο ήρεμα. Τι είναι ο καθένας. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Τι απατεώνες είναι οι γιατροί. Έπρεπε η μάνα μου να κάνει υπέρηχο εδώ καροτίδων, ραντεβού το Μάρτιο. Αν τα πλήρωνε όμως ντούκου, χωρίς το ΙΚΑ που τα πληρώσαμε 90 ευρώ, τη βάλαν την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ναι. Γνωστό, έτσι γίνεται. Κάποιο τρόπο για να στα πάρουν ντούκου. Σειρά στην Ελλάδα ζεις. Χριστούγεννα, μεγαλειότατε μου. Στην Ελλάδα ζεις, Αλίκη. Να μην σε πω με το όνομά σου, το κανονικό δεν κάνει. Μεγαλειότατε μου, καλά Χριστούγεννα. Να μου φιλήσεις τη Μανούλα. Τη Μανούλα να μου φιλήσεις, εκ μέρους μου. Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατη, και για τα 30 φυλάκια σου, αγόρι μου, υγεία όλος ο κόσμος. Παιδιά, όπου μπαίνει το συγκεκριμένο προφίλ, μεγαλειότατος 19 από και αυτή η φωτογραφία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένα φανταστικό παιδί με τεράστιες γνώσεις και καρδιά μικρού παιδιού. Να τον ακούτε. Είναι, δηλαδή, ό,τι σας γράφει να τα ακούτε. Εμένα μου έχει σώσει τη ζωή δύο φορές. Μέσα στο διαδίκτυο. 2 με 3. Αλήθεια, μπράβο. Αλήθεια, το παιδί μου είναι σημαντικά. Και για να το γελάσουμε λίγο το θέμα, κατάλαβες τι τραβάμε εμείς δύο φορές τώρα που σε έχει σώσει. Ένα παράδειγμα θέλει να πει ένα τραγούδι. 6,5 χρόνια είμαι γίτσα στα live. 6,5 χρόνια. Λοιπόν, Τάνια, εμένα η άποψή μου τελείωσε στην ΥΠΑ. Δεν θα πιάσει κοροϊδό, μεγάλο σα πιάνει. Αυτό και κατεβαίνω. Αυτό και κατεβαίνω. Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, μεταξύ Χριστουγέννων τώρα και Πρωτοχρονιάς, από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα κάνω ό,τι μπορώ να κατέβω Αθήνα. Θα μείνω ένα βράδυ στο φίλο μου τον Κώστα. Θέλω πολύ να πιω με ένα καφέ ή ένα κρασάκι με την Τάνια και τη Μέρη. Αν μπορούν τα κορίτσια φυσικά και θέλουν. Και όποιος άλλος θέλει, ας έρθει, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς έχουμε μια μεγάλη παράδειγμα. Εγώ πρώτα ο Θεός.